Καλώς ήρθατε στο ανανεωμένο build της Necro για την 3.8. Οι αλλαγές στην Necro, όπως οι περισσότεροι έχετε δει, είναι ριζικές, πολλές και για πολλά builds. Θα πάμε να δούμε το δικό μου, το οποίο ξεκίνησε στην 3.7, που είχαμε σχετικό βιντεάκι για το build, το οποίο ήταν πάρα πολύ καλό και είμαστε σε μια προσπάθεια στην 3.8 να γίνει ακόμα καλύτερο, και πάμε να δούμε πώς και τι έχει συμβεί γενικότερα. Λοιπόν, δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες για το ascendancy, το οποίο οι αλλαγές μπορούμε να τις διαβάσουμε αναλυτικά. Λοιπόν, θα αρθούμε λίγο να δούμε το build από την αρχή. Ascendancy order, το 3. Οδηγίες για το leveling, οδηγίες για το πώς να κινηθείτε στο 3. Υπάρχουν στο paste bin, το οποίο το χρησιμοποιούμε ως γνωστό μαζί με το Path of Building. Εκεί πέρα, αν πάτε στα notes, υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. Θα δούμε λίγο το 3 σε πολύ γρήγορη μορφή πώς ακριβώς θα κινηθούμε στο leveling και εδώ στο βίντεο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα βασικά. Τα βασικά είναι ότι, ξεκινώντας από το leveling, είναι ότι η ζωή μας στο leveling έγινε πραγματικά πολύ πολύ εύκολη. Διότι όλα αυτά που φύγαν από το ascendancy, τα περισσότερα έχουν σωματωθεί πάνω στα τζεμάκια. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινώντας, κάνοντας leveling με τα zombie, τα οποία zombie αυτή τη στιγμή, το τζεμάκι στο level 21 βγάζει 7, που πριν είχαμε πολύ πιο λίγα. Και ξεκινώντας από την αρχή, λοιπόν, και μόνο τα zombie κάνουν πολύ περισσότερο damage. Εάν έρθουμε στο βασικό μας τζεμάκι, που είναι το τζεμάκι για τα specters, εδώ ανακαλύπτουμε ότι όταν το τζεμάκι φτάσει level 21, θα έχουμε σύνολο 4 σπέκτες. Στην αρχή έχουμε ένα. Πηγαίνοντας στο 3, ξεκινάμε αμέσως από 2 και πολύ πολύ γρήγορα στο δρόμο, στο leveling του gem, γίνονται 3. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι πλέον όλη η παλιά λογική που υπήρχε με τα specters, δηλαδή σύμφωνα με την περιοχή, με το level, το desecrate, το οποίο μας περιόριζε πάρα πολύ στο τι level specters θα σκώσουμε, αυτά έχουν τελειώσει. Πλέον το τι level θα είναι τα specters εξαρτάται αποκλειστικά από το τζεμάκι, το ray specters. Όπως βλέπουμε εδώ, αυτή τη στιγμή εγώ μπορώ να σηκώσω μέχρι level 81 specters, το οποίο ανεβαίνει συνέχεια. Δεν σταματάει δηλαδή στο 83 που παλιά ψάχναμε να βρούμε portals και τέτοια. Αυτή τη στιγμή εγώ στο hideout. Λοιπόν, εάν σηκώσω specters θα είναι level 81. Δεν χρειάζεται να πάω σε level 81 περιοχή για να το καταφέρω αυτό. Αυτό είναι πραγματικά quality of life, που είναι και οι βασικές αλλαγές στην Necro στην 3.8. Έγινε η ζωή μας δηλαδή πολύ πιο εύκολη. Λοιπόν, έγινε πιο κατανοητό το build για τον κόσμο που ξεκινάει και θέλει να δοκιμάσει Necro για πρώτη φορά. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία, λοιπόν, σε ένα πραγματικά πολύ καταπληκτικό build. Το θέμα μας ποιο είναι? Το θέμα μας είναι ότι από το ascendancy το βοηθάμε πάρα πολύ, γιατί πλέον δίνει
συν 2, προσέξτε λίγο, το All Minion Skill Gems. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, ότι δεν παίρνουν μόνο τα σπέκτρες του τζεμάκι συν 2, θα πάρουν και οι σκελετοί, θα πάρουν και τα ζόμπι. Αυτό σημαίνει ότι το DPS μας ανεβαίνει συνέχεια για κάθε συν, το οποίο θα δούμε πού άλλο μπορούμε να το βρούμε. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε, εγώ τουλάχιστον, έχω μόνο ένα συν 2 του All Minion Skill Gems, το οποίο προέρχεται από το Ascendancy. Οι υπόλοιποι τρόποι για να το βρούμε αυτό, για να το βοηθήσουμε, πού το χρειαζόμαστε για να φτάσουμε κάποια στιγμή τα σπέκτρες να μην είναι 81, να είναι 83, να είναι 84. Εντάξει. Ο ένας και βασικός τρόπος είναι από το καινούριο το Wand, το οποίο είναι το Convoking Wand, το οποίο μας βοηθάει, και όπως διαβάζουμε στην πρώτη σειρά, να κάνει Roll Minion Modifiers. Αυτό είναι καινούριο το Wand, μπήκε στην 3,8 και έχει δυνατότητα να ρολάρει με τη σειρά του συν 1 του All Minion Gems. Με crafting βέβαια. Εγώ θα πρότεινα και θα το δοκιμάσω κιόλας ο ίδιος αυτό, να το κάνετε crafting με Bound Fossils. Μπορείτε να δοκιμάσετε επίσης με τα καινούρια τα Essence, τα οποία είναι τα Essence of Fear. Όσο πιο μεγάλα τόσο καλύτερα φυσικά. Τα οποία δίνουν Minion Damage. Είναι αναβαθμισμένα, δίνουν πολύ περισσότερο Damage από ό,τι δίναν στην 3,7. Το Attack Cast Speed στα Minions είναι βασικό για τον DPS μας γενικότερα. Το θέλουμε στα Wands. Και επίσης θέλουμε οπωσδήποτε το συν 1 του All Minion που είπαμε πριν. Μία μεγάλη διαφορά που ανακάλυψα στα Wands γενικότερα στην 3,8 είναι ότι πλέον μπορούν να ρολάρουν πολύ υψηλά νούμερα στο mana. Το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό για όλους όσους θα παίξετε με την έκδοση που είναι με Mind Over Matter. Γιατί όλα τα άλλα, Critical Chance στους Spells, Cast Speed που έχω εγώ αυτή τη στιγμή, Physical Damage κτλ, φυσικά μας είναι άχρηστα, έτσι. Αν δεν μπορέσουμε να ρολάρουμε Minions παντού, λοιπόν, μετά στο One ψάχνουμε Quality of Life. Πραγματάκια τα οποία θα μας βοηθήσουν στο Survival, όπως είναι το Mana, όπου μπορεί να είναι ένα Resistance, μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Αυτά σχετικά με το Wand. Πάρα πολύ βασικό. Το επόμενο συν 1 μπορούμε να το πάρουμε από μποτάκια, τα οποία τα κάνουμε craft με Bound Fossil, επίσης δηλαδή για τα Minions, και ψάχνουμε επίσης στην 3,8 συν 1 του All Minion Gems. Στην 3,7 αυτό ήταν συν 1 του Maximum Spectres. Αυτό τελείωσε. Όπως επίσης αυτό το συν 1 έχει τελειώσει, δεν μπορούμε να το βρούμε πλέον στο body armor που το βρίσκαμε παλιά. Λοιπόν, είναι πιθανό να μπορούμε να βγάλουμε και ένα συν 1 εδώ στο body armor, το οποίο αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα, γιατί το παλιό το body armor έπεφτε αποκλειστικά στο delve. Αυτό μένει να το δούμε τι θα συμβεί στην πορεία. Η λύση μας και το αυτό που έχει συμβεί με όλα αυτά που λέω μέχρι τώρα είναι ότι γίνεται η ζωή μας ακόμα πιο εύκολη σε σχέση με το gearing. Δηλαδή παλιά το body armor ήταν ένας τεράστιος πόνος. Αυτή τη στιγμή μπορείτε να πάτε σε οτιδήποτε κίτρινο body armor θέλετε εσείς. Εγώ θα πρότεινα κάτι το οποίο να είναι Armor και Energy Shield, ή ένα Energy Shield καθαρό, δεν έχει σημασία. Είπα Armor για το λόγο, για να βοηθήσετε όσο το δυνατόν περισσότερο το Physical Damage Reduction. Όσο το δυνατόν μεγαλύτερο Life, Mana αν γίνεται, και από εκεί και πέρα έρχονται όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχουν πάρα πολύ όμορφα craft για το Body Armor, προσοχή. Δεν τα παραβλέπουμε. Εγώ και δεν τα έχω όλα. Υπάρχουν αρκετά πραγματάκια για τα Minions, τα οποία μπορούμε να τα βοηθήσουμε σε περίπτωση που θέλουμε να το κάνουμε craft. Λοιπόν, πάρα πολλές επιλογές στο body armor.
Λοιπόν, το gearing λοιπόν. One πολύ βασικό για συν ένα. Μποτάκια συν ένα craft. Με bound fossil συμβαίνουν όλα αυτά. Με crafting. Στο υπόλοιπο gear. Λοιπόν, το body armor. Ελεύθερο προς όλους εσάς. Ένα κίτρινο με πολύ life. Μάνα το δεύτερο και βασικό stat. Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα και λίγο προσοχή στα craft, όπου μπορείτε να βάλετε minion damage ή ακόμα και minion life ή ακόμα και συν στα zombies ή στους σκελετούς, όπου τα βρείτε αυτά στο crafting. Λοιπόν, το επόμενο βασικό item, το οποίο το χρησιμοποιούσαμε και στην 3.7, είναι αυτή η ασπίδα, η οποία σε πολλούς δεν γεμίζει και το μάτι. Δίνει ένα καλό armor. Δίνει ένα αξιοπρεπέστατο life. Μετά endurance charges και τα λοιπά, εμάς δεν μας απασχολεί καθόλου, γιατί δεν έχουμε ούτως ή άλλως. Δίνει ένα πολύ καλό block και μας δίνει ένα τεράστιο bonus, το συν 3 του all maximum resistance, το οποίο είναι πραγματικά μια καταπληκτική άμυνα σε ό,τι αφορά τα spells. Είναι σαν να φοράμε lore wave. Αυτό με την ασπίδα. Λοιπόν, οπότε ουσιαστικά έρχεται το βασικό μας το αμυντικό να είναι το block, το οποίο σε συνδυασμό με το Mystery of Sacrifice, το οποίο το παίρνουμε τελευταίο όπως θα δείτε στο Ascendancy Order, πλέον εδώ υπάρχει ένα buff, ενώ πριν παίρναμε το 50% από το Bone Offering, που το Bone Offering μας δίνει block και σε εμάς και στα Minions, πλέον παίρνουμε το 75% του Bone Offering, το effect. Αυτό σημαίνει ανεβασμένο block όταν ενεργοποιείται. Οπότε, βασική μας άμυνα είναι το block στην 3.8 και όχι μόνο. Να τελειώσω πρώτα λίγο με τα items που όπως βλέπετε είναι όλα κίτρινα. Για εσάς που θέλετε να παίξετε με mom, το οποίο είναι αυτό που σας προτείνω κιόλας, Mind Over Matter δηλαδή, είναι να γυρίσετε σε Mind Over Matter, που όπως θα δείτε εγώ δεν το έχω πάρει ακόμα, όταν θα πάρετε το Essence Worm, για να μπορείτε να έχετε όλο το μάνα σας ελεύθερο, έτσι ώστε να τοποθετήσετε το haste εδώ πάνω στο Essence Worm. Λοιπόν, όταν λοιπόν αποκτήσουμε Essence Worm, ξεκινάμε στο 3 και μαζεύουμε όλα τα βασικά που υπάγονται στο Mind Over Matter. Ποια είναι αυτά? Οτιδήποτε στο 3 παίρνω που βοηθάει το μάνα. Μέχρι τότε μπορείτε να πάρετε όλα τα υπόλοιπα τα βασικά και να αφήσετε αυτά για το τέλος. Αυτά όσο αφορά το gearing. Θα κάνω μια τελευταία στάση στο helmet, το οποίο είναι πολύ βασικό. Γιατί εδώ έχουμε πλέον, όπως είχαμε και στην 3.7, τους σκελετούς που αυτή τη στιγμή είναι level 23 και το τζεμάκι είναι level 19. Δηλαδή, όπως είμαι αυτή τη στιγμή, εάν το τζεμάκι πάει level 20, οι σκελετοί θα είναι level 24. Με level 20 τζεμάκι. Εάν έχουμε level 21 τζεμάκι, τότε απευθείας έχουμε φτάσει στο 25 χωρίς καμία προσπάθεια, για τον λόγο ότι παίρνουμε και συν 2 του Socket Minion Gems από το καπέλο, το οποίο είναι πολύ βασικό. Η τελική μορφή στο helmet είναι Elder Bone Helmet με συν 3. Το συν 3 για να το βρείτε θέλει να έχετε Bone Helmet item level 86, το οποίο υπάρχουν καινούργιες κάρτες πλέον για το Bone Helmet item level 86, γιατί στην 3.7 ήταν απλησίαστο, πάρα πολύ ακριβό, και δεν ξέρουμε και πόσο θα έχουν και οι κάρτες στην 3.8. Λοιπόν, το πρώτο μας βήμα είναι ένα οτιδήποτε Elder καπέλο item level 75 και πάνω, το οποίο από ένα σημείο και μετά θα είναι φτηνά, να έχει ένα συν 2 και minion damage στα sockets. Οπότε αμέσως έχουμε ένα καταπληκτικό 6 link.
Το επόμενο βασικό στάτους εδώ πέρα φυσικά είναι live, όπως είναι και σε όλα σας τα κίτρινα. Μάνα όπου βρείτε παντού, από τη στιγμή που θα παίξουμε Mind Over Matter, και φυσικά καπαρισμένα resistance που είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο να το πετύχετε τα resistance στην 3,8 για το λόγο ότι υπάρχει το Bomb Barrier εδώ, το οποίο σας δίνει και Physical Damage Reduction και συν 30 το All Elemental Resistances. Και το πιο βασικό είναι ότι δίνει 20% More Life σε όλα τα Minions. Πριν εδώ είχαμε 100% Increase Life στα Spectres και μόνο. Δηλαδή, φτάνουμε να έχουμε Zombie τα οποία έχουν 35K Life. 40 θα φτάσουν κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτά με το gearing. Τα τζεμάκια μας. Οι σκελετοί, οι οποίοι είναι το βασικό μας του DPS, το βασικό μας του DPS. Αναλυτικά τα τζεμάκια στο Path of Building υπάρχουν φυσικά, τι support θα χρησιμοποιήσει σε τελική μορφή, γιατί άλλα τζεμάκια χρησιμοποιούμε στους σκελετούς όταν το καπέλο μας δεν έχει socket minion damage, οπότε αναγκαζόμαστε και το βάζουμε εδώ σαν support, και άλλα χρησιμοποιούμε όταν θα φύγει αυτό από εδώ γιατί θα υπάρχει στο καπέλο, και βάζουμε μετά, αλλάζουν και τα χρώματα και τα λοιπά, όπως θα δείτε αναλυτικά στο Path of Building, μην μπούμε εδώ σε τέτοιες λεπτομέρειες. Λοιπόν, επίσης έχουμε, εκτός από τους σκελετούς που είναι το main single target DPS μας, που πλέον με ένα κλικ βγάζετε 8 μαζί, ενώ στην 3,7 βγάζετε 5. Αυτό είναι πραγματικά μια τεράστια βοήθεια. Οι σκελετοί έχω παρατηρήσει ότι είναι και κόβουν πολύ περισσότερες βόλτες και πηγαίνουν πολύ πιο μακριά από ό,τι πηγαίναν στην 3,7. Είναι αποδεδειγμένο. Λοιπόν, και κάνουν πραγματικά ένα απίστευτο single target DPS στην 3,8. Αυτά για τους σκελετούς. Τα Spectres. Πλέον, η αλλαγή που έχουμε σε σύγκριση με τα support σε αντίθεση με την 3,7 είναι το συγκεκριμένο τζεμάκι, το Feeding Frenzy. Το Feeding Frenzy στην αρχή στο Path of Building λίγο θα σας προβληματίσει, γιατί χάνουμε πολύ λίγο DPS σε σύγκριση με το Control Distraction, το οποίο αναγκαστήκαμε να βγάλουμε, το οποίο δεν το πετάμε, το κρατάμε όταν θα μπαίνουμε σε boss από Tier 14 και πάνω, και μόνο Tier 14 και πάνω. Λοιπόν, βγάζουμε το Greater Multiple Projectiles και βάζουμε το Control Distraction εδώ. Το Feeding Frenzy λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε, κάνει τα minions aggressive και έτσι έχετε πολύ καλύτερο clearing με τα specters, που είναι και το βασικό μας το θεματάκι εδώ πέρα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Κάνουν αξιοπρεπέστατο damage ακόμα και με το greater movement projectiles, αλλά αν θέλετε να τα βοηθήσετε, κάνουμε αυτό που είπαμε πριν για το single target damage. Αν δείτε ότι έχετε πρόβλημα, που δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τα υπόλοιπα τα τζεμάκια μας λοιπόν είναι ίδια με την 3,7. Πολύ προσοχή όταν θέλετε να σηκώσετε specters, να βγάζετε το σπελέκο, να το βάζετε στο inventory, γιατί αλλιώς αντί να σηκώνετε ένα specters θα σηκώνετε δύο, και το δεύτερο συνήθως είναι κάτι άκυρο. Εντάξει, μην το ξεχνάτε, γιατί εγώ στην αρχή συνέχεια το ξεχνούσα και έβγαζα άλλα αντί άλλο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα τζεμάκια μας είναι σταθερά. Στο movement skill μπορείτε να χρησιμοποιήσετε flame dash αν σας βολεύει, λοιπόν, ή face run, το οποίο εγώ, όσοι δεν το έχετε δοκιμάσει, θα σας πρότεινα να το δοκιμάσετε. Το flame dash είναι πολύ χρήσιμο γιατί μας βοηθάει να ανεβοκατεβαίνουμε. Όταν τελειώσετε με το leveling, με τα gems κτλ, μπορείτε να το βάλετε στα πίσω όπλα. Σε μια περίπτωση που θέλετε να ανεβείτε, να αλλάξετε επίπεδα και τα λοιπά, ή σε labyrinth καταστάσεις, θα μπορείτε να το έχετε και στα skills στα πίσω τα όπλα. Έχουμε πρόβλημα στον χώρο με τα τζεμάκια, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν,
Θέλω να έρθω λίγο στη λογική του Μπον με το flesh offering. Το flesh offering και πλέον γενικά τα offerings έχουν γίνει πολύ καλύτερα και στο rework που τα κάνανε, αλλά έχουμε και, έχουμε και το buff το οποίο μπορούμε να το παρακολουθάμε πάρα πολύ εύκολα. Πάμε λίγο να το δούμε. Το βλέπουμε πότε ακριβώς τελειώνει. Το θέμα είναι ότι πριν, στην 3,7, από τα 10 πτώματα που έβγαλα εγώ εδώ, θα τα είχε φάει και τα 10. Τώρα τρώει μόνο τα 5 και κρατάει ακριβώς τον ίδιο χρόνο με πριν. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Ξέρετε γιατί? Γιατί το flesh offering το κάνουμε στην αρχή ενός σοβαρού fight ή ακόμα σε clearing, όταν δείτε και υπάρχουν πάρα πολλά mobs τριγύρω. Λοιπόν, μετά, όταν σας βαρέσει κάτι, θα δείτε από το custom damage taken ότι ανοίγει το bone offering. Μην κάνετε το λάθος εκείνη την ώρα να κάνετε flesh offering ταυτόχρονα, για τον λόγο ότι το ένα αναιρεί το άλλο. Όταν ανοίξει το bone offering το αφήνουμε, γιατί σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή τρώτε ξύλο. Το αφήνουμε γιατί έχει ανέβει το block μας. Έχει ανέβει το block από τα pets, σας έχει δώσει και live στην αρχή επιτόπου. Λοιπόν, και αυτό ακριβώς είναι το θεματάκι μας. Και είναι καλό ότι δεν τρώνε πλέον πάνω από 5, για τον λόγο ότι αυτά εδώ τα πτώματα που περισσέψα, σε περίπτωση που με βαρέσει κάτι αμέσως, τα έχω για τον bone offering. Δεν θα ξεχνάτε σε μεγάλα fights να βγάζετε πτώματα κάτω μόνοι σας με τον desecrate. Αυτό είναι το fight. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα θεματάκι με τα skills. Πού ακριβώς να τα βάλουν? Για τον λόγο ότι έχουμε και τα βάλουν summon skeletons εδώ, τα οποία είναι πάρα πολύ βασικά. Αλλά στην 3,8 έχουμε μία δεύτερη μπάρα η οποία δουλεύει με shortcuts. Δηλαδή, εγώ τα έχω βάλει στο alt. Αυτό είναι το bone armor, το οποίο καλό είναι να θυμάστε να το πατάτε. Δηλαδή, εγώ, και δεν χρειάζεται να έχετε το control πατημένο. Εγώ ξέρω, ας πούμε, ότι βρίσκεται στο alt Q. Αν δείτε, υπάρχει ένα πολύ όμορφο buff και σε εσάς και στα minions, το οποίο τι μας λέει? Τρώμε λιγότερο damage. Υπάρχει ένα buff shield, το οποίο είναι για 2209 damage στη μορφή που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, που δεν το έχουμε βοηθήσει από πουθενά. Είναι πραγματικά αξιοπρεπέστατο νούμερο, και το οποίο δεν το παίρνει μόνο εσείς, το παίρνουν και τα pets. Πάρα πολύ βασικό. Και επίσης μετά, όπως δείτε εδώ πέρα, έχω βάλει την αύρα που την ανοίγω μια κάθε φορά που θα τη χρειαστώ. Λοιπόν, το καινούριο το Golem, το οποίο δεν ψοφάει, όπως σχεδόν και τα περισσότερα minions που έχετε. Γιατί? Για τον απλό λόγο ότι δεν μπορώ να το βάλω στην κανονική την μπάρ. Τι να πρωτοβάλεις εδώ πέρα? Καινούριο Golem, καταπληκτικό, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ και όλα τα υπόλοιπα minions. Έτσι. Ανεβάζει το damage από όλα τα non-golem minions αρκετά, και το ίδιο κάνει αρκετό damage επίσης. Λοιπόν, τώρα μια καινούργια αλλαγή που συνέβη στην ...3,8 στο συγκεκριμένο build. Είναι τα zombie. Είναι τα zombie. Τα zombie, λοιπόν, έρχονται να συμπληρώσουν το κομμάτι της άμυνας που ήταν ήδη πάρα πολύ καλό. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω 9, τα οποία τα έχουμε σε ένα 4 link μαζί με τον Golem,
Για το λόγο ότι εδώ πέρα υπάρχει το Minion Life Support, έτσι το σώστε, το Minion Life Support υποστηρίζει και τα zombie λοιπόν και τον Golem. Και υπάρχει το καινούργιο το support, το οποίο είναι το Meat Shield Support. Αυτό. Όταν κάτι σας πλησιάσει, μόνο τότε ξεκινάνε τα golems και βαράνε. Ό,τι έρχεται να βαρέσει εσάς. Αλλιώς είναι συνέχεια δίπλα σας. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει το ότι είναι συνέχεια δίπλα σας. Είναι ότι αν σας βαράνε με spells από μακριά, δεν συζητάμε για κάτι που θα ζυγώσει δίπλα, ό,τι έρχεται δίπλα, το βαράνε και το κάνουνε τάντ. Και δεν το κάνουνε μόνο τάντ. Θα τα δείτε ότι παίρνουνε και ένα buff. Θα δείτε δηλαδή ότι αλλάζει το γραφικό τους. Και κάνουνε και πολύ περισσότερο damage όταν συμβαίνει αυτό. Ασχέτως που τα support που τους συνοδεύουν δεν το βοηθάνε. Δεν τα έχουμε για damage αυτά εδώ, είναι για τσουβάλια. Είναι για να σας προστατεύουν, είναι μια έξτρα προστασία. Δηλαδή, εάν σας βαράνε σπέλα από παντού, με τόσα γκόλεμς που έχετε γύρω-γύρω, το πιο πιθανό είναι να μην σας αγγίξει τίποτα. Λέει ο άλλος, γιατί να μην τα βάλω, ας πούμε, με το καινούργιο το Feeding Frenzy που είναι επιθετικό. Και, λοιπόν, όταν έχουμε εδώ πέρα ένα boss και μόνο. Ένα boss. Και έχουμε βγάλει ήδη εδώ πέρα μπροστά μας 10 σκελετούς. Αυτά, όλα, οι σκελετοί πάνε μιλή. Αν το κάνουμε αυτό και στα ζόμπι, θα πάνε και αυτά μιλή. Λοιπόν, το πιο πιθανό είναι τα μισά και παραπάνω να είναι άχρηστα για τον απλό λόγο ότι δεν μπορούν να το βαρέσουν. Και δεν χρειαζόμαστε και περισσότερο DPS. Αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε πολύ περισσότερο DPS από ό,τι είχαμε στην 3,7. Λοιπόν, αυτά για τα ζόμπι. Λοιπόν, στο σύνολο έχουμε πλέον σκελετούς, specters και ζόμπι. Λοιπόν, είδαμε το gearing, είδαμε τα τζεμάκια. Αναλυτικά μπορείτε να τα δείτε και στο path of building που υπάρχουν τα links από κάτω. Εδώ, στην καινούργια την μπάρα, σας προτείνω να συνηθίσετε τον bone armor να το πατάτε. Με αυτό ασχολείστε, το βγάζετε μόνο μια φορά ή όταν ψοφήσει. Εγώ, ας πούμε, εγώ δεν το έχω χάσει ακόμα. Λοιπόν, την άβρα και ό,τι ακριβώς σας βολεύει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, μπορείτε να το βάλετε ό,τι σόρκα θέλετε εσείς. Είναι πολύ βολική και είναι τελείως εξτρά, δεν έχει να κάνει με την μπάρα που υπάρχει στα δεύτερα όπλα από πίσω. Λοιπόν, convocation. Πάρα πολύ βασικό, δεν το ξεχνάμε. Λοιπόν, δηλαδή, είμαστε σε μια φάση που τρέχουμε συνέχεια μπροστά. Λοιπόν, φωνάζουμε τα pets συνέχεια μπροστά σε εμάς. Όταν δείτε και έχετε το οποιοδήποτε πρόβλημα και τρώτε ξύλο ή οτιδήποτε, ξαναπατάτε convocation για τον λόγο ότι όλα αυτά σας έχουν κυκλώσει και δεν υπάρχει περίπτωση να σας βαρέσει τίποτα εδώ πέρα. Έξτρα αμυντικό, το οποίο φυσικά υπήρχε και στην 3,7 η λογική. Convocation, πάρα πολύ βασικό, ίσως το πιο βασικό πράγμα που έχετε πάνω στην μπάρα. Flesh offering, δεν το ξεχνάμε, το ξεκινάμε πριν από κάθε σοβαρό fight. Για το clearing εγώ δεν το χρησιμοποιώ σχεδόν ποτέ, εκτός αν στο blight που βρισκόμαστε. Λοιπόν, έχουν αρχίσει και έρχονται από παντού και βλέπετε ότι πάτε λίγο για να το χάσετε το fight. Σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις δηλαδή το χρησιμοποιώ. Πτώματα βγάζουμε όποτε θυμόμαστε και ιδίως πριν από κάθε boss που δεν υπάρχουν πτώματα κάτω, γιατί στο clearing συνέχεια υπάρχουν πτώματα, δεν χρειάζεται να κάνετε desecrate. Και το Stormbrand, το οποίο αντιπροσωπεύει το Curse, που αν δεν σας βολεύει το Stormbrand στα skills, μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε άλλο lighting spell. Θέλετε εσείς και σας βολεύει. Μπορεί να είναι ένα arc, μπορεί να είναι ένα lighting ball, που το χρησιμοποιούν πολύ. Ό,τι ακριβώς δείτε ότι σας βολεύει. Το οποίο, λοιπόν, έχει να κάνει με το Elemental Weakness, το οποίο Elemental κάνουν, τα Spectre μας κάνουν Fire, για να βοηθήσουμε το Elemental Equilibrium να ανεβάσει το DPS, και αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης που υπάρχει το Add Fire Damage Support, που θα μπορούσαμε να είχαμε εδώ πέρα ένα πολύ καλύτερο melee support. Για να βοηθάμε λοιπόν με το Elemental Weakness και τους σκελετούς και φυσικά τα Spectres που το βασικό τους στο Damage είναι Fire. Λοιπόν, τώρα
πολύ πολύ γρήγορα για να κλείσουμε. Ascendancy order. Mindless aggression στο πρώτο labyrinth. Δεύτερο labyrinth. Πολύ βασικό το σύνδιο του Olminios. Τρίτο labyrinth, το bone barrier, το οποίο μας βοηθάει αμυντικά με αυτά που είπαμε πριν. Και στο τελευταίο labyrinth παίρνουμε το Mystery of Sacrifice, το οποίο είναι επίσης αμυντικό και για σας και για τα minions. Στην αρχή του leveling υπάρχει η περιγραφή στα notes, το ξαναλέω. Ξεκινάμε από εδώ, παίρνουμε όλο τον δρόμο προς τα πάνω, τα μαζεύουμε αυτά στο δρόμο εκτός από το Jewel Socket που δεν έχουμε στην αρχή κάτι να βάλουμε στο leveling, εκτός αν έχετε κάτι κρατημένο το οποίο μπορείτε να το πάρετε, και ερχόμαστε στο Death Attunement όσο πιο γρήγορα γίνεται. Λοιπόν, μετά φεύγουμε, κατεβαίνουμε, θα δείτε ότι στην version η οποία δεν είναι memo, αυτά εδώ, το συγκεκριμένο του Enduring Bond, το παίρνω. Σας βοηθάει, δεν είναι τόσο σημαντικό όσο είναι όλα τα υπόλοιπα που θα πάρετε στο level. Μπορείτε να το πάρετε αν θέλετε. Μετά παίρνουμε Quick Recovery, ερχόμαστε, παίρνουμε αυτό εδώ το Jewel Socket και βάζουμε, μπορείτε να βάλετε το -20 και το All Elemental Resistance του Unique του Jewel που παίρνετε από το Quest. Ερχόμαστε εδώ, το κλείνουμε εδώ στο Sanctity, μαζεύουμε όλα τα Minion Nodes από εδώ, Life, τα Minion Nodes από εδώ και κλείνουμε το τρίμα που υπάρχει εδώ αριστερά. Elemental Equilibrium θα πάρετε όταν έχετε στο Act 4 έτοιμο το Kers και μόνο τότε, αλλιώς δεν έχει νόημα ύπαρξης, που λογικά θα είναι ακριβώς η στιγμή που θα φτάσετε να το χρειάζεστε, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Μετά ερχόμαστε, μαζεύουμε αυτά τα Life, ερχόμαστε, παίρνουμε το Grave Pack το οποίο έχει αλλάξει θέση, από αριστερά το φέρανε εδώ μαζί με το Jewel Socket φυσικά και όλα το υπόλοιπο 3. Μετά καλό είναι να έρθετε εδώ γιατί υπάρχουν και τα resistances. Και από τη στιγμή που αποκτήσετε Essence Ward, μπορείτε από πιο μπροστά, από όταν το βάλετε το Essence Ward, να αρχίσετε να πάρετε εδώ Mind Over Matter, τα mana που υπάρχουν και δεν τα έχετε βάλει μέχρι εκείνη τη στιγμή για τον λόγο ότι είχατε πιο σημαντικά πραγματάκια να πάρετε. Αυτό είναι το θεματάκι με το 3. Τώρα, στο leveling, όταν βάλετε τα τρία πρώτα λαδάκια, αυτά από τα πρώτα που παίρνετε στην αρχή, τα oils, είναι πάρα πολύ καλό και πολύ χρήσιμο για το build που κοιτάμε να βάλετε το Alacrity, το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνετε, γιατί και χωρίς να ξέρετε πλέον, εάν πάτε και διαβάσετε το node, λέει ακριβώς τι λαδάκια πρέπει και χρειάζεται να βάλετε στο anoint για να μπορέσει να σας το δώσει. Αυτό συμβαίνει με όλα τα skill που μπορείτε να πάρετε σαν extra. Θα δούμε λίγο ακριβώς το τι γίνεται, απλά θέλω να πω το εξής. Αυτό συμβαίνει για το amulet, είτε είναι το πρώτο amulet που φοράτε στο leveling, το οποίο θα σας δώσει συν 30 dexterity, είτε αργότερα για το end game θα χρειαστείτε να πάρετε το Ravenous Horde, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα μας βοηθήσει αφάνταστα στο DPS. Η διαδικασία είναι απλή, θυμηθείτε να φέρετε το καινούργιο NPC στο hideout σας, βάζουμε το amulet. Βάζουμε το amulet στο Anoint Items και από κάτω βάζουμε τα τρία oils τα οποία χρειαζόμασταν, που είχαμε δει πριν και από το 3. Πριν κάνουμε το οτιδήποτε, σου λέει ότι θα σου δώσω το Alacrity. Άμα λες, εγώ αυτό θέλω στο leveling, οπωσδήποτε. Μπορείτε να το έχετε από την αρχή.
σε οποιοδήποτε amulet, είτε είναι κίτρινο είτε είναι unique, δεν έχει καμία σημασία απολύτως. Αυτή είναι η διαδικασία, είναι πάρα πολύ εύκολη, πολύ απλή. Να ξέρετε ότι αυτά αναβαθμίζονται. Hello. Αυτά αναβαθμίζονται. Σας δίνει ακριβώς το επόμενο tier. Τα λαδάκια μας είναι 12 tiers. Αυτά πληροφοριακά για το τι ακριβώς χρειαζόμαστε στην, στην έκρο για την 3,8. Σε σχέση με τα OLS. Βέβαια, υπάρχουν πραγματάκια τα οποία θα ανακαλύπτουμε στο δρόμο όσο αφορά το gearing, όσο αφορά extra skills για την έκροδο. Items, γενικότερα αλλαγές, θα υπάρχουν στο Path of Building, το οποίο μπορείτε να το βρείτε πάρα πολύ εύκολα. Υπάρχει και στη λίστα με τα bits το stream, το οποίο φυσικά υπάρχει καθημερινά και υπάρχει και πρόγραμμα. Οι περισσότεροι το γνωρίζετε, για όσους δεν το γνωρίζετε θα υπάρχουν οι links από κάτω στην περιγραφή. Όλες οι αλλαγές λοιπόν, γιατί αυτή τη στιγμή το build είναι στην αρχή του, πραγματικά στην αρχή του, μπορείτε να το διαπιστώσετε και από τον gear που φοράω. Οτιδήποτε αλλαγές λοιπόν θα ενημερώνονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Το Path of Building είναι ενημερωμένο με τα καινούργια τα τζεμάκια, γιατί μας το καθυστέρησε κιόλας την όλη ιστορία. Και οτιδήποτε χρειάζεστε επίσης μπορείτε να ρωτάτε είτε live, είτε in-game, είτε στα σχόλια εδώ κάτω στο YouTube, είτε υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να σας βοηθήσω όσο γίνεται. Λοιπόν, αυτά για την έκροδο στην 3,8, η οποία είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα είναι πραγματικά καταπληκτική. Μη σας απασχολεί το DPS. Λοιπόν, μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε δοκιμές. Λοιπόν, μπορείτε να έρθετε ακόμα στα περισσότερα build στις τάξεις του 80% που θα βρείτε για τις νέκρο που παίρνουν κρωμάτι γκαϊκής. Λοιπόν, με τη γνωστή ασπίδα που δίνει charges στα minions, που έχει καλύτερο DPS, ναι, έχει καλύτερο DPS αυτό το build. Δεν έχετε πρόβλημα από DPS. Λοιπόν, το build του συγκεκριμένου είναι φτιαγμένο για να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα αμυντικά και να είστε εσείς όσο το δυνατόν πιο άνετε. Και πιστέψτε με, μπορείτε να φάτε τα πάντα πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ άνετα. Να είστε καλά, οτιδήποτε χρειάζεστε να ρωτάτε, χαρά μου να σας βοηθήσω. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βιντεάκι και πολύ περισσότερο θα χαρώ να σας δώσω stream. Να είστε καλά.